τουρισμό ως μέσο ανάπτυξης δεδομένου. Είμαστε ομάδα κυβέρνησης από ό,τι το τουρισμό χρειαστεί και πριν το ξεκινήσουμε να παραθέσουμε κάποια προβλήματα τα οποία θα στηρίξουν τη θέση που χρειαστεί, θα θέλαμε να ακούσουμε έναν ορισμό που θα χωρίσει το πλαίσιο τη σημερινή συζήτηση. Καταρχά, λέγοντα, νομοποιήσω τα χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει το κράτο βάσει νόμου να ορίσει ότι δεν θα βιώνει τα παιδιά κάποιο γραφικό όργανο το οποίο θα έχει διαδικασία να κρίνει αν προχωρήσει σε βασανισμό, δηλαδή χρήση σωματική ή ψυχολογική βία προ κρατουμένου, αλλά σε περίπτωση που κάθε άλλη μέχρι τον άνθρωπο δεν έχει αποτύχει, αλλά επειδή θέλουμε και να προσπαθήσουμε να προσπαθήσουμε το άτομο, δεν επιδιώκουμε μόνο την κλάδη θάνατο, τώρα στο οποίο αν υπάρχει παρουσία ειδικού προσωπικού, ώστε να πετύχουμε το στόχο μας που θα αναξηγήσουμε το λίγο, χωρίς να τραυματίσουμε τα μάτια του άτομο. Και επίσης, λέγοντας μέσα στον άνθρωπο προηγουμένων, εννοούμε ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το μέτρο αυτό, προκειμένου να αποσπάσουμε για τον συγχρονισμό των κρατουμένων και προκειμένου να αποσπάσουμε πληροφορίες σε σχέση με ένα έγκλημα και ως κρατουμένο θα ορίσουμε τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε αστυνομικά τμήματα ή γενικότερα σε αστικά ιδρύματα του συγχρονισμού και έχουν σχετιστεί με ένα έγκλημα ή έχουν διαπράξει ένα έγκλημα. Λοιπόν, προχωρώντας τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω καν δράσει στα επιχειρήματά μου. Επομένως, δεν βρίσκω το σκοπό της ερώτησής σας και φυσικά το παιδί μου δεν είναι κρατούμενο από τους πάντες. Οπότε, θα ήθελα να περάσω στο πρώτο βασικό σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ. Είναι το ότι πιστεύουμε ως ομάδα το πιο σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μπορεί να αποδεχθεί η δικαιοσύνη και να μπορούν να προστατεύεται οι αυτόγειες, να προστατεύονται οι αυτόγειες και να σας εξηγήσω αυτής αμέσως πώς με το μέτρο προτείνουμε. Αφενός, καταφέρουμε αποτελεσματικά να πετύχουμε τους δύο αυτούς στόχους και στη συνέχεια θα σας αναπτύξω και γιατί δικαιούμαστε στα πλαίσια του κράτους που έχουμε σήμερα και τις δημοκρατίες να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο μέτρο. Ενώ το συνομιλή πριν θα σας αναφέρει γιατί το κράτος είναι απαραίτητο και πρέπει να πάρει το μέτρο αυτό. Λοιπόν, περνώντας στο πρώτο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να σταθώ, εμείς πιστεύουμε ότι σε περιπτώσεις εγκλημάτων το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μπορεί να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όλοι όσοι είναι ένοχοι για ένα έγκλημα. Επομένως, πιστεύουμε ότι πρέπει το κράτος να κάνει τα πάντα προκειμένου να είναι αποτελεσματικό στο να αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με το έγκλημα αυτό. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι το κράτος και τα συγχρονιστικά ή τα κρατικά όργανα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο δυνατό προκειμένου να αμβλύνουν τις αντιστάσεις του ατόμου που έχουν απέναντί τους. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αφενός θα καταφέρουν να τιμωρήσουν όλους τους λόγους ενός εγκλήματος. Π.χ. αν ένα άτομο αρνείται να αποκαλύψει τους συνεργούς του, εμείς πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να αποδοθεί πλήρως και ολοκληρωτικά η δικαιοσύνη. Επομένως, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον καταφέρουμε να μας δώσει την πληροφορία σχετική έχει, πρώτον. Και δεύτερον, αν κινδυνεύει ένας αυτός, παραδείγματος χάρη, αν το άτομο που έχει διαπράξει ένα έγκλημα, αν ήταν να μας αποκαλύψει, παραδείγματος χάρη, πού είναι το σημείο που έχει κρατηθεί ένα θύμα απαγωγής, στην περίπτωση αυτή έχουμε κίνδυνο μιας ανθρώπινης ζωής. Επομένως, όταν χρειάζεται γρήγορη απόσταση πληροφοριών ή όταν ψάχνουμε τους ενόχους ενός εγκλήματος, πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε αποτελεσματικοί στο να μπορούμε να αποσπάσουμε πληροφορίες με κάποιο τρόπο όπως μπορούμε και να κάνουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας να λυγίσει. Και περνώντας τώρα, περνώντας τώρα στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι επίσης βασικό πιστεύουμε, το γιατί δικαιούμαστε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο μέτρο, αν όσο και αν καμιά φορά ακούγεται λίγο απάνθρωπο, αν θέλετε, ή κάτι τέτοιο. Εμείς πιστεύουμε ότι στην περίπτωση, όπως είπα και πριν, που όσο και αν θέλουμε να σεβαστούμε ένα κρατούμενο, πρέπει να βάζουμε τα πράγματα σε μια ζυγαριά. Δηλαδή, αν έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που έχει διαπράξει ένα έγκλημα και παράλληλα κινδυνεύει μια αυτό ζωή, αν δηλαδή το διακύβευμα είναι κάποιος αυτός ή αν το διακύβευμα είναι να αποδοθεί η δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που είναι συγγενείς νοστήματος, τότε πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να και δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο το οποίο θα μας εξασφαλίσει ότι θα προστατευτεί.
αποδεχτεί έστω ένας Θεός, ότι έστω θα μπορέσει να αποδώσει το πλήρω τη δικαιοσύνη, κάτι που είναι άλλο και ο στόχο του δικαστικού και σοφρονιστικού συστήματο. Συνοψίζοντα λοιπόν τι σα έχουμε πει ω τώρα, εμεί πιστεύουμε και κανονίδα μα είναι ότι το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να αποδώσουμε τη δικαιοσύνη, να προστατεύσουμε του αθώου, να κατηγορήσουμε του ανθρώπου. Επομένω, θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στο να εξασφαλίσουμε τι απαραίτητε πληροφορίε που θέλουμε να έχουμε για ένα έγκλημα. Δικαιούμαστε να το κάνουμε γιατί κρέμονται από στα χέρια μας, βρίσκονται αθώες ζωές, στα χέρια μας βρίσκεται η απόδοση της δικαιοσύνης. Θέλουμε παράλληλα να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πάθει κάποιο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Γι' αυτό θέλουμε απλά να τον πιέσουμε, να τον κάνουμε να λυγίσει, προκειμένου να μας αποκαλύψει αφού το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κοινό, είμαι σήμερα εδώ πέρα γιατί να ακούσουμε να μιλήσουμε πρέπει να εκπαιδεύσουμε βασανιστήρια. Και ποιος θα κάνει αυτό το βασανιστήρια, θα τα κάνουν οι αστυνομικοί σε αυτούς που δεν κατάλαβαν την μισή από τον ορισμό, αν θα είναι ανέμεσο σε κάποιο έγκλημα και το τι έγκλημα είναι αυτό, δεν είναι σίγουρο να το πει, γιατί αν βγω στον δρόμο να πει κάποιο έγκλημα αυτό που θέλει το έγκλημα, θα πρέπει να αποδείξω να βασανίσουν, πρέπει να είναι τελικά να έχω όντως δίπλωμα ή όχι. Τέλος πάντων, και εκτός από αυτό, μέχρι και το ερώτημα τι είναι σε κράτηση. Δηλαδή, ας πούμε, αν περάσουν και στο κρατήριο δικαιώτη του νομικού να βασανίσει μέχρι να αποκαλύψει ότι είναι αυτό. Αυτά είναι μερικά τη προγνωστική του δύο μήνα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που πρέπει να μείνει στο σημερινό debate είναι πολύ απλά ότι πρέπει να μείνει τώρα στην αναπληρωτία σε κάποια από τι περιπτώσει. Όχι, να γνωρίζω. Λοιπόν, και αρχικά μα είπατε ότι θα πρέπει αυτού του ανθρώπου οι οποίοι αποκαλύπτουν να αποκρύπτουν πληροφορίε για του για συνεργούς, τέλος πάντων κτλ. Να τους βασανίζουν προκειμένου να μας πούνε αυτές τις πληροφορίες. Και ρωτάω, από πότε είναι παράνομο κάποιος άνθρωπος να αποκρύπτει πληροφορίες για κάποιον συνεργό του. Από όσο ξέρω, είναι πολύ φυσιολογικό όταν έχεις κάνει κάποιο έγκλημα να το αποκρύψεις. Και είναι πολύ λογικό να έχεις δικαίωμα να μην είναι καθώς σε κάποιον άλλο. Περνώντας αυτόν τον άξονα και ξεκινώντας την πληροφορία μου, πρέπει να πω ότι το αν κάποιος κρατούμενος είναι πραγματικά ένας ή όχι, είναι αμφισβητήσιμο. Η ποινή, η φυλάκιση είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταστρέψει ανά πάση στιγμή. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να βασανίζει κάποιον άνθρωπο, το βασανιστήριο θα αφήσει ένα ψυχολογικό τραύμα που φωνεί για πάντα στη ζωή του. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε απλά να πάρουμε πίσω το βασανιστήριο που έχουμε κάνει ήδη, σε κάποιον που θα αποδειχθεί σε αργότερο χρόνο ότι ήταν αυτό. Οπότε δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ότι κάποιο άνθρωπο είναι ένοχο χωρίς να το έχουμε. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικό σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι το βασανιστήριο είναι από μόνο μια τιμωρία. Και μάλιστα, βλέπουμε ότι η τιμωρία του βασανιστήριου είναι χειρότερη από την τιμωρία η οποία προκύπτει από το βασανιστήριο, τη φυλάξη. Βλέπουμε δηλαδή ότι τιμωρούμε κάποιον με βασανιστήριο προκειμένου να τον φυλακίσουμε μετά. Που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μας πει διάφορα πράγματα προκειμένου να πάει σε ένα καλύτερο μέρος. Οπότε είναι πολύ αλληλεγγύο το αναμενόμενο να μας πει ότι θα ζητήσουμε να το πούμε. Δηλαδή, αν μου πει, αν είστε σε βάρο ένα τραπέζι και θα σε βασανίζω μέχρι να μαρτυρήσει, και αν μαρτυρήσει, θα πα φυλακή, γιατί στην εξή σου βασανίζω μέχρι να πει αυτό που θέλω. Τότε είναι λογικό να πω ότι καλύτερα να πα στη φυλακή και να δώσει το χρόνο στη φυλακή, εντάξει, θα περάσει 10 χρόνια να περάσουν. Δεν ζήσω. Παρά να μείνω να βασανιστώ για μία μέρα, α πούμε, πόσο χρόνο είναι. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναδούμε πια την αξιοπιστία του βασανιστηρίου. Έχουμε λοιπόν το στοιχείο σήμερα ότι αυτοί που θα λαμβάνουν το βασανιστήριο είναι αστυνομικοί, οι οποίοι ήδη βλέπουν ότι παίρνουν διαφόρους ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουν αν όντως έχει κάνει κάτι παράνομο και βλέπουν ότι τους βασανίζουν ήδη με ερμηνείες και καστούκια μεταξύ τους και με διάφορους τρόπους. Οπότε μου λέτε εσείς ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτούς τους αστυνομικούς το έργο να βασανίσουμε χωρίς να αποκαλύψουμε τους φιλοδράμες, χωρίς να το ένα, χωρίς το άλλο, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι οι αστυνομικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να κρίνουν αν είναι τελικά ένοχοι ή όχι, αν θα είναι μόνο το αστυνομικό. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε. Ναι, τέλος, μας μένει ο ρόλος ποιος είναι ο ρόλος της φυλακής. Δηλαδή, ας πούμε, τι θα πρέπει να έχει ένα σύστημα φυλάξης ώστε να λειτουργήσει σωστά για μια χώρα. Αυτό που πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει ένα σύστημα φυλάξης να έχει, είναι ότι θα πρέπει να αφήνει στους ανθρώπους που φυλακίζει την ευκαιρία να επανεργαστούν μετά στην κοινωνία μας. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ κάνω ένα έγκλημα
και πάω φυλακή, περιμένω στη φυλακή να μου εξηγήσουν γιατί αυτό το πράγμα που κάνω ήταν λάθος, και όταν βγω μετά να μπορώ να ξαναπαραγωγηθώ στην κοινωνία. Έχοντας μια ασθενή όμως, μένω μόνο στο λίγο πράγμα, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να εμπιστευτώ αυτή την κοινωνία που μου ασθενήσε χωρίς πιθανότητα κανένα λόγο, χωρίς άδικο και τέλος πάντων χωρίς να είναι σημαντικό, όπως είστε για μένα. Αγνοείται ότι ο οργανισμός έχει σαφή λόγο να προσπάθει να προσπάσει πλέον τις αφορίες από τον κατούμενο. Όχι, δεν πιστεύω. Το ξέρω ότι είναι σαφή λόγο, αλλά δεν βλέπω γιατί αυτός ο σαφή λόγος είναι αρκετά σημαντικός ώστε να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να μας ανήλυνται. Δηλαδή πιστεύω, ναι, εντάξει, υπάρχει λόγος, αλλά αυτός ο λόγος δεν είναι αρκετά σημαντικός για να αποκαλύψουμε ένα μόνιμο συλλογικό πράγμα σε κάποιον που θα κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρει τίποτα, κατά πάσα πιθανότητα μας πρέπει να είναι και κατά πάσα πιθανότητα αυτοί οι οποίοι τελικά θα τον μας ανήσουν δεν είναι καθόλου αξιόπιστοι. Και συνεχίζει τη ερώτηση με τους πάνω μικρή, αυτούς άνθρωπους οποίους θα έχει πλέον ένα συλλογικό πράγμα επειδή ακριβώς τον μας ανήσανε με ένα μάθημα κάποια πληροφορία, γιατί έτσι πάνω δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι την ήξερε ή ήταν όμως πάνω από την πλέον δεν θα μπορούσε να κάνει λόγο για κανένα λόγο να καταλαβαίνει αυτή την κοινωνία, η οποία τόσο άδικη και με τόσο βίαιο τρόπο προσπάθησε να προσπάσει την εκπαιδεύση και που παραβίασε την εκπαιδεύση και την προσοχή του άποψη. Λοιπόν, για αυτούς τους λόγους, επειδή θεωρούμε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ένοχος μέχρι να απολύσει τον αντί, επειδή το βασανιστήριο είναι μόνο την τιμωρία πριν την κανονική τιμωρία, πριν την φυλάξη, επειδή είναι πολύ πιθανό και λογικό το αποτελέσμα του βασανιστήριου από τη στιγμή που είναι μικρότερη από το ίδιο βασανιστήριο να είναι ψεύτικα και να είναι ότι θέλει αυτό ο οποίο βασανίζει το θύμα. Και τέλος, επειδή ο ρόλος του συστήματος που έχουμε σήμερα και τη φυλάξη, ο σκοπός του είναι να απαντάξει τους ανθρώπους αυτή τη κοινωνία. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση αν βασανίζουμε. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι πρέπει να μην μεθούμε να βασανιστούμε τα βασανιστήρια στα χέρια σας χρόνια που έχουμε στη ζωή. Ευχαριστώ για την εξέλιξη και από μένα. Σας χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου ως δεύτερο μέλος της ομάδας της κυβέρνησης του σημερινού αγώνα, στον οποίο πραγματευόμαστε και κατά πόσο συνδέεται να ομολογήσει τον βασανισμό ως μέσο ανάκρισης των κρατουμένων. Και πριν περάσουμε την χρηματολογία της ομάδας μου, θα ήθελα να σταθώ σε μερικά σημεία που εντόπισα στην ομιλία του προηγούμενου ομιλητή της ομάδας της αντιπολίτευσης. Αυτό που νομίζω δεν έχει καταλάβει ακόμη η αντιπολίτευση είναι ότι η κυβέρνηση δεν προτείνει να χρησιμοποιούμε την βία εις μάτι ως απλό μέσο συγχρονισμού, αλλά τη τιμωρία ως μέσο ανάκρισης για την απόκτηση πληροφοριών. Και θέλω να επιμείνω σε αυτό, διότι ως μέσο συγχρονισμού απλά θα μιλούσαμε για τιμωρία, για παραδειγματισμό, για κάποια από αυτά θα αναφερθώ και στη συνέχεια στην ομιλία μου. Ωστόσο, εδώ διακυβεύεται κάτι πολύ σημαντικό, διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές ενδεχομένως, διακυβεύονται ενδεχομένως ζητήματα εθνικής ασφάλειας, κάτι που δεν σταματάει για την τιμωρία του ενόχου, κάτι που έχει συνέχεια, κάτι που αν δεν παρθούν αποτελεσματικά μέτρα, θα έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες. Ένα ήταν αυτό που ήθελα οπωσδήποτε να τονιστεί. Στη συνέχεια θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό που είπε το πρώτο μέλος της αντιπολίτευσης, που μας είπε ότι είναι λογικό και, αν κατάλαβα καλά, νόμιμο ο εγκληματίας να θέλει να προστατεύσει τον συνεργό του. Ωραία, μπορεί να είναι και λογικό και νόμιμο για τον εγκληματία, όμως εμείς, σαν κράτος, οφείλουμε να προχωρήσουμε παραπέρα και να αποσπάσουμε αυτές τις πληροφορίες. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δεν μπορούμε να σεβαστούμε το δικαίωμα του κρατουμένου να προστατεύσει τον συνεργάτη του, αλλά εμείς να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να μην κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να αποσπάσουμε τις πληροφορίες που θα μας οδηγήσουν σε αυτό. Έτοιμα ερώτησης. Όχι, με συγχωρείτε, θα τα πω στη συνέχεια. Επίσης, είπατε ότι οι αστυνομικοί δεν είναι κατάλληλοι να εφαρμόσουν να ασκήσουν βία για να προσπάσουν την πληροφορία κλπ. Όπως ξέρετε και όπως ήδη γίνεται, οι υπεύθυνοι που ασκήσουν αυτή τη βία περνάνε από ψυχολογικές και άλλες δοκιμασίες που εγγυώνται σε όποιο βαθμό αυτό είναι δυνατό, ότι είναι αρκετά ικανοί να προβούν στις αντίστοιχες διαδικασίες της ανάκρισης και όποια άλλα μέσα χρησιμοποιηθούν για αυτές και τον βασανισμό εμπλεγμένο όπως εξετάζουμε εδώ σήμερα. Και θα περάσω τώρα στην επιχειρηματολογία της ομάδας. Το πρώτο μέλος της κυβέρνησης. Θα δεχτώ τώρα που τελείωσα τις αντιλήψεις.
Ωραία. Επειδή σαν πολύ προστατεύεται τη δικαιοσύνη, πώς αποκλείεται κάποια συγκεκριμένα άτομα τη δικαιοσύνη, ας πούμε τους αθώους, και θεωρείται μέσα στην ίδια δικαιοσύνη δεν θα πρέπει να εντάσσονται ακόμη και έμπτυχοι. Πώς λέτε ότι μεν πρέπει να διατηρήσουμε τα δικαιώματά τους, ενώ στους άλλους μπορούμε να τα πετάξουμε για να σώσουμε τους άλλους. Όχι, δεν είπα να τα πετάξουμε. Είπα όμως ότι σαν κράτος πρέπει να βάζουμε στη μία ζυγαριά. Όταν από τη μία έχουμε τον έλεγχο, ο οποίος αποκρύπτοντας πληροφορίες θα οδηγήσει σε περαιτέρω κοινωνικές ενέργειες, δηλαδή θα μπορεί εκείνη την ώρα να πρέπει να βρεθεί π.χ. ένα θύμα του ή να πρέπει να βρεθεί ένας όμιλος ή βάζοντας από τη μία αυτό και από την άλλη τον έλεγχο που θέλει να προστατεύσει τον συνεργάτη του, νομίζω ότι οφείλουμε να πάρουμε όποια απόφαση χρειάζεται για να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι να σώσουμε τους πολίτες από τους εγκληματίες. Λοιπόν, και περνάω αμέσως στην κοινωνική της ομάδας μας. Μία ειδική, λοιπόν, στο πρώτο μέλος της ομιλίας, μας απέδειξε γιατί θα ήταν αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσουμε το βασανισμό ως μέσο ανάγκησης. Εγώ θα αναλύσω γιατί το κράτος πρέπει να είναι αποτελεσματικό και κατά συνέπεια, αν αυτό συνεπάγεται να χρησιμοποιήσει το βασανισμό, να χρησιμοποιήσει το βασανισμό. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι αυτό θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό για την εξυγίανση της σχέσης του κράτους με τον πολίτη. Μόνο όταν ο πολίτης γνωρίζει ότι το κράτος είναι αποτελεσματικό, μπορεί να τον εμπιστευτεί, να νιώθει ότι τον προστατεύει. Και είναι πολύ προτιμότερο να ασκηθεί ελεγχόμενη και εντοπισμένη βία, παρά ο καθένας να οφείται από την ανεπάρκεια και την εφορία του κράτους στην αυτοδικία ή σε άλλα μέσα για να προσπάσει μόνος του πιθανόν τις πληροφορίες ή να πάρει την ελληνική ολόγια για τον νόμο στα χέρια. Όχι, με συγχωρεί, θα πληρώσω. Μόνο όταν η πολιτεία δείχνει την μπροστά στην ασφάλεια των πολιτών της δεν υπολογίζει τίποτα, τότε θα νιώθουν και αυτοί προστατευμένοι. Όχι, θα πληρώσω. Και αυτοί θα ικανοποιούν και θα είναι και εκείνη εντάξει απέναντι στο κράτος το ίδιο. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι μιλάμε για μέσο ανάγκησης, που σημαίνει ότι αυτό που διακυβεύεται είναι ζήτημα άλλης αθώας ζωής ή ζήτημα εθνικής ασφάλειας ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι για το οποίο πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις. Τότε το κράτος οδηγείται σε ένα σταυροδρόμο. Μπορεί να δράσει ως αποτελεσματική αρχή ή φοβισμένο, κινούμενο υπό το μανδύα του ανθρωπισμού, που όμως δεν θα οδηγήσει σε αποτελεσματικές λύσεις. Εμείς εδώ είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε αποτελεσματικότητα και όχι ανθρωπισμό, που όμως δεν θα οδηγήσει πουθενά και στην ουσία καταπατά πολύ. Καταπατά πολύ θεμελιώδη δικαιώματα των υπόλοιπων πολιτών. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ως ομάδα της κυβέρνησης ότι η Βουλή οφείλει να χρησιμοποιήσει το βασανισμό ως μέσο ανάκτησης του κράτους. Αξιόλογη Κριτική Επιτροπή, σεβαστοί συνάδελφοι και συμβουλευτές, καλησπέρα σας. Βρίσκομαι σε αυτή τη θέση για να σας αποδείξω το αυταπό ότι το πρόβλημα που παίζει να αποδειχθούν πως δεν είμαστε ελεύθεροι. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε αν θα πρέπει να βασανίζουν ανθρώπους ή όχι, αν είναι δυνατόν. Άκουσα από την αντιπολίτευση ότι πρέπει να ξεκινήσω από 2-3 κομβικά σημεία πως θα προστατεύονται οι αυτοί. Με ποιο τρόπο θα προστατεύονται οι αυτοί, με ποιο τρόπο ακριβώς. Αν ο ίδιος αυτός που βασανίζει την αυτοί, πώς θα τον διασφαλίσει, πως εκείνη τη στιγμή αυτός που έχουμε στα χέρια μας, που διοπραγούμε πάνω που δεν είναι αυτοί. Και για άλλη μια φορά, οι πληροφορίες που αποσπάσει από κάποιον άνθρωπο σε συνθήκες ενθερμό, σε συνθήκες εμβρασμό ψυχής, την ώρα που αυτός υποφέρει είναι αναξιόπιστες. Δεν μπορείς να τις εμπιστευτείς. Ο καθένας θα πει το οτιδήποτε μόνο και μόνο για να απαλλαγεί από τον βασανιστή του. Στη συνέχεια, είπαμε να τον κάνουμε να λυγίσει. Πώς θα το διασφαλίσουμε αυτό? Θα υπάρχει κάποιος που θα ελέγχει πόσο σκληρό είναι το μαστίγιο, για να δούμε αν χτυπάμε πολύ ή όχι? Είναι δυνατόν? Δεν μπορείς να είσαι ο λίγο νέο σήμερα. Ακόμα και η λίγη βία είναι βία. Φυσικά και δεν είναι μεμπτό, όπως ακούστηκε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, να αποκρίνει κάποιος το συνεργό του. Φυσικά και κάποιος μπορεί να πει ψέματα για να σωθεί εκείνη τη στιγμή. Για ποιο λόγο? Μην είναι κρατικά θεσμοθετημένα εξ αρχή. Σε μια δίκη, ο κατηγορούμενος ποτέ δεν ακουμπά το χέρι πάνω στο Ευαγγέλιο.
άλλον για να αποκαλύψει πληροφορίες. Είναι αξιόπιστος. Στη συνέχεια, προσπαθεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να χρυσώσει το hub. Ποια δημοκρατία είναι ο δημοκρατής? Καμία. Παρά μόνο τα πολιταρχικά καθεστώτα και επιτρέψουν σε αυτή τη στιγμή κάνουν μια διακοπή που θα επανέλθουν σε λίγο. Ξεκινώντας και από τα επιχειρήματα, φυσικά για να αποδείξουμε αυτό που είναι απολύτως λογικό και αυταπόδεικτο, θα ξεκινήσουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Προφανώς η ίδια και την κυβέρνηση είναι λιγότερο άνθρωπο από τους υπολείπους, όμως όχι, είναι άνθρωπο. Ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα βιώνει από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ψήφισε την κάρτα του ΙΕ, ψήφισε κάποια ανθρώπινα δικαιώματα, τη συνθήκη της Γενέβης, για να διασφαλίσει ότι ο άνθρωπος δεν θα ξαναζήσει τη Τηριωδία. Ευχαριστώ πολύ. Ότι κανένας πια δεν θα μεταχειρίζεται σαν ζώο. Ο καθένας δικαιούται υπεράσπισης. Ο καθένας δικαιούται απολογία. Και δεν μπορούμε να εξαιρούμε. Δεν μπορούμε να εξαιρούμε από τον οποιονδήποτε. Ο άνθρωπος εξευτελίζεται εκείνη τη στιγμή. Ο άνθρωπος εξευτελίζεται. Όπως είπαμε, αδυνατεί να επανενταχθεί στην κοινωνία ένας τέτοιος άνθρωπος. Πώς θα επανενταχθεί και όσο τον δεχτεί. Ποια ψυχολογικά πράγματα θα δημιουργηθούν μέσα σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Στη συνέχεια. Ατυχήματα και δυστυχήματα. Η ίδια η ουσία του βασανισμού. Δεν μπορούμε, όπως ξαναείπα, να ελέγξουμε πόσο δυνατός είναι ένας βασανισμός. Ποιος θα μας διασφαλίσει ότι δεν θα προβούμε σε ένα ατύχημα, σε ένα δυστύχημα και τη στιγμή κάποιος άνθρωπος δεν θα χάσει τη ζωή. Όταν σφίγγει μια θηλιά γύρω από ένα λαιμό, πώς θα ελέγξεις πόσο δυνατή είναι αυτή η θηλιά και θα το σκοτώσεις, θα προσπαθήσεις να το αποσπάσεις την πληροφορία. Όχι, σας ευχαριστώ. Αλλά. Μας προηγούμε λιγάκι και στη θέση των βασανιστών. Στη θέση των σοφρονιστικών, αστυνομικών, δεν ξέρω τι σου πειράζει, στη δουλειά υπαλλήλων. Δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους. Σίγουρα όχι. Μιλάμε για αποκτηνωμένα όντα που η δουλειά τους είναι να χτυπάνε, να ασκούν ψυχολογική σωματική βία στους άλλους με μόνο σκοπό στις καλές περιπτώσεις να προσπάσουν πληροφορίες. Αλλά σκεφτείτε και μια άσχημη περίπτωση όπου κάποιος από αυτούς έχει σύνδρομα, κόμπλεξ και εκείνη τη στιγμή ξεσπάει πάνω στους ανθρώπους. Γίνεται σαδιστής, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Αποκτηνώνεται. Ο άνθρωπος γίνεται απάνθρωπος. Και φυσικά η ανάπτυξη φόβου. Το κράτος το ίδιο. Απειλείται η κοινωνική συνοχή. Για ποιον λόγο? Όταν ο άνθρωπος βασανίζεται, μετά θα στραφεί εναντίον του βασανιστή του. Οι βασανιστέντες θα στραφούν εναντίον όχι μόνο αυτών που τους βασάνισαν ως ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά εναντίον αυτού του συστήματος. Εναντίον του ίδιου κράτους δηλαδή. Απειλείται η δημοκρατία υπάρχει, παρακαλώ. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη στραφεί εναντίον και των άλλων και του κράτους και των. Έχει μεσολαβήσει κάποια δίκαια, αυτό είναι το αποφασιστό δικαστήριο. Η βία είναι βία. Εάν αυτό και αν θέλει να αποκλείεται πέρα από αυτό και η θανατική ποινή ως μέσο λύση. Δεν νομίζω ότι είναι. Παρακαλώ, αν θέλει να ρωτήσει κάποιον. Σας ευχαριστώ. Όπως είπα, απειλείται η ίδια δημοκρατία υπάρχει. Σε ποια δημοκρατία ασκείται βία? Και μην μου πείτε το παράδειγμα των ΗΠΑ που έχει 10 μέτρα αντί 10 νόμιμες μεθόδους βασανισμού. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Γουαντάναμο και του ψευδούς πολέμου στο Ιράκ. Δεν μιλάμε για δημοκρατία. Το ερώτημα. Δεν μιλάμε μάλλον για δημοκρατία παρά μόνο για πολιταρχικά καθεστώτα που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους. Κλείνοντας λοιπόν. Θα ήθελα να πω πως φυσικά και είμαστε εναντίον αυτού του μέτρου. Φυσικά και δεν είναι ανθρώπινο να βασανίζει ανθρώπους, γιατί δεν αποσπάσει πληροφορίες ουσιαστικές. Είναι αναποτελεσματικό. Στρέφεται εναντίον των ανθρώπων. Αποκτηνώνει τους ίδιους τους βασανιστές και δημιουργεί σύνδρομα στους βασανιστές. Αλλά εκτός αυτού, όπως είπαμε, η βία για να βία θα στραφεί ξεπάλι εναντίον της κοινωνίας. Δεν μιλάμε για συγχρονισμό, δεν μιλάμε για αποτελεσματικό μέτρο. Αλλά και εν τέλει, ίσως και το σημαντικότερο είναι. Ότι απειλείται η ίδια η δημοκρατία. Και σήμερα δεν μιλάμε μόνο για σοφρονισμό, δεν μιλάμε μόνο για βασανισμό, αλλά και για το ερώτημα αν τελικά πιστεύουμε στη δημοκρατία και την αγαπάμε ή αν θα ψηφίσουμε με αυτό το μέτρο το βιασμό της. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι κριτές από το κοινό. Έχω από την πλευρά της δεύτερης κυβέρνησης να υποστηρίξω το μέτρο που προτάθηκε σχετικά νέα λύση όσον αφορά τις επιτρεπόμενες μεθόδους ανάκρισης, όπου πλέον θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και φυσική βία, ψυχολογική βία, βασανισμός.
η δημοκρατία και τα δημοκρατικά ιδεώδη από την εισαγωγή ενός τέτοιου μέτρου. Και εγώ αναρωτιέμαι, συνειδητοποιούμε πόσο ευπαθές πολίτευμα είναι η δημοκρατία και πόσο πολύ κινδυνεύει από τον, κάθε εκείνο ο οποίος θα αμφισβητήσει την απολυτότητα, την κυριαρχία, κάτι που είναι το σάιλο, είναι η έννοια της λαϊκής βούλησης. Η λαϊκή βούληση πρέπει να είναι μέσα από τον νόμο. Αυτός ο οποίος αμφισβητεί τον νόμο, αυτός ο οποίος εγκληματεί, ουσιαστικά περιχρονεί τη λαϊκή βούληση. Αυτός είναι ο κίνδυνος δημοκρατίας και όχι ο αντιπρόσωπος της ιδιαίτερης εξουσίας ως το μάτι της που έρχεται για να τελειώσει μια υπόθεση, να οδηγήσει την αλήθεια και την αποκατάσταση της παράστασης των κοινωνών όσον αφορά την ισχύ της τάξης. Επομένως, δημιουργείται και την έννοια της εγκληματίας και όχι εκ των έξω όσον αφορά την ιστότητα της αστυνομίας. Η αστυνομία περιθυμεί τη δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, όσον αφορά το παρόν των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάξει, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν τον πόλεμο στο Ιράκ. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι η σκοπιμότητά τους εν τέλει επιτεύχθηκε. Πλέον έχουν πάει πάρα πολλές υποθέσεις, έχουν διαδεχθεί πάρα πολλές υποθέσεις με απόπειρες δημοκρατικών ενεργειών, οι οποίες αν δεν υπήρχαν τότε δραστηριοποιήσεις, ενδεχομένως θα είχαμε στηρίξει πάρα πολλά αυτά οθήματα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά επίσης το πώς πάρα πολλοί εγκληματίες ευνοούνται από αυτή τη ρύθμιση που απαγορεύει στα όργανα της αστυνομίας να το εκτενίζουμε και να αποσπάσουν πληροφορίες και εν τέλει να μην καταδικάζουν τα εγκλήματά τους, αφού δεν υπάρχει υλικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, όπως έτσι που αναφέρθηκε η πρώτη κυβέρνηση, σε περίπτωση απαγωγής, αν αποφασίσει να μην ενδώσει απαγωγή, ευχαριστώ, στις παρενέσεις των αστυνομικών αποκαλύψεις που είναι το φύλλο, που είναι από αυτόν, δεν θα αποκαλύψει ποτέ, όταν δεν θυμάται να πεθάνει, δεν υπάρχει έλλειμμα, δεν υπάρχει ποινή. Δεν καταλαβαίνω πού μπορεί να συνειδητοποιηθεί, πώς μπορεί ένας πληρώνος να έχει επιχειρήσει αυτή τη δημοκρατία που δεν είναι ικανή να επιβάλλει τους νόμους και άρα να κάνει τη βασική λαϊκή βούληση. Τώρα θα περάσω τα κλήματα της ομάδας μου. Εμείς θεωρούμε πρώτον ότι ένα τέτοιο μέτρο θα κατεβαστεί πάρα πολύ χρήσιμο, θα κατεβαστεί ένα μέσο ώστε πρώτον να αποτρέψουμε εγκληματίες από το να προβούν σε ενέργειες με το φόβητρο του ότι δεν υπάρχει περίπτωση κυρίως στην περίπτωση εγκληματικών οργανώσεων, ότι καμία ομερτά, κανένας τρόπος σιωπής και τη συγκάλυψη των ενόχων τους, δεν θα καθεί ικανός να σταματήσει το έργο της αστυνομίας στο να επομένως, με αυτόν τον τρόπο, αυτό το μεγάλο χρόνο που αντιμετωπίζουν τις δημοκρατικές οργανώσεις, θα μπορέσουμε να το καλλινοργήσουμε. Αυτή τη στιγμή, ναι, συλλαμβάνονται οι τρομοκράτες, αλλά εν τέλει καμία σχεδόν τρομοκρατική οργάνωση δεν έχει μια που καταφέρει να ξεκινάσουμε όλα τα μέλη. Ακριβώς γιατί καλύπτει ένα τον άλλο. Όχι, ευχαριστώ. Και συνεχώς, αν είναι αποτελεστικό μέσα γενναίες εγκληματίες, θα ξέρει τι τους περιμένει. Δεν θα καταχθεί ο βασανισμός της αναπτύσσεως, δεν θα καταχθεί με τιμωρία. Είναι ένα μέσο ώστε να έχουμε επαγγελματικές πληροφορίες για να θεμελιώσουμε μια κατηγορία η οποία θα επιφέρει την ανάλογη τιμή. Με ρώτησε. Όχι, ευχαριστώ. Επιπλέον, θα θέλαμε να αναρωτιόμαστε στην κυβέρνηση αν συνειδητοποιούμε ουσιαστικά περί πού πρόκειται όταν μιλάμε για έναν εγκληματία ο οποίος επικαλείται το δίκαιο για να προστατευτεί, ενώ ο ίδιος πήρε λίγο την εγκληματική του πράξη, ακριβώς αυτό το δίκαιο θα πρέπει να έχει την εγκληματική του. Επομένως, αυτό δηλαδή από τη μία υφίσταται αμφισβητείας, από τη μία θεωρεί πως αν πέσει δεν ήταν δεσμένο, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να θυμίσει έναν τρίον άλλον, μπορεί να θέσει να το μιλήσει σε σύστημα, αλλά η εγκληματική του δεν έχει δεχθεί. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ακόλουθο, μου κάνει εντύπωση πως μπορούμε να έχουμε τόσο πλήρους λόγους υπέρ αυτών των ανθρώπων, που δεν καθιστούν το δίκαιο μάλλον κατά των εγκληματιών, να καταφέρουν να αποφύγονται αναπερισματικά οι ομαδικές πολίτες. Με βάση λοιπόν όλα τα αναφερθέντα, θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο είναι απαραίτητο, ώστε αφενός να έχουμε αποτελεσματικότερη απόδοση δικαιοσύνης, ώστε να μπορέσουμε να εξαρθρώσουμε επικίνδυνες οργανώσεις που θέλουν σε κίνδυνο τις ζωές όλων μας, που θέλουν σε κίνδυνο την κοινωνική
καταρχάς θα ξεκινήσω με αντικρούοντας κάποια πράγματα από την ιδέα της κυβερνήσεως και κυρίως αυτό το οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι δεν έχει κάνει σαφή διάκριση στα εγκλήματα για τα οποία θα γίνονται βασανισμοί και στα εγκλήματα στα οποία δεν θα γίνονται βασανισμοί. Μας έχει κάνει καραβέρα το παράδειγμα με την απαγωγή. Αυτή η απαγωγή πρέπει να αναπτύρουμε για να σώσουμε τον αυτό που έχει διαπαυθεί κτλ. Εντάξει. Τα υπόλοιπα αντικείμενα, αυτό που είναι πιο το σημείο που σταματάει ο βασανισμό. Ας πούμε ότι συλλαμβάνεις έναν δολοφόνο και δεν βρίσκεις το όπλο πάνω. Τι θα κάνεις, θα το παραγγείλεις για να σου πει που έχει το όπλο, μήπως πρέπει να του δώσει σε κανέναν και σκοτώσει κι αυτό, για να επιτρέψει μια δολοφονία, θα μας ανοίξει κι αυτόν. Δεν ξέρω, πρέπει κάποιο να μπει ένα όριο. Δηλαδή, αν ο αστυνόμος, όταν του κοιτάξει λίγο πρέπει ο αστυνόμος του βαρέσει, θα πει, θα πει, θα το βασανίσει μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσει ότι εντάξει, αρκετά βασανίστηκε. Κάπως πρέπει να περιοριστεί αυτή η αθέρεση για τον νόμο. Από εκεί και πέρα λέτε ξανά και ξανά για τη ζυγαριά. Πρέπει να βάλουμε τη ζυγαριά τα συμφέροντα των πολιτών των νομοταγών και τα συμφέροντα των μη νομοταγών πολιτών. Και αυτοί που δεν είναι νομοταγοί πρέπει να του βασανίζουν. Εντάξει. Άμαστε γιατί να του πιέζουμε, γιατί να του δεχτούμε, να του πληρώνουμε. Να του πληρώνουμε να του μιλήσουν. Δεν είναι ανάγκη να του πιέζουμε. Μα έτσι. Μα έτσι. Δεν πρέπει να με τα δικαιώματα του, του χτυπάμε το πάνω. Του λέμε αφού του στερεί τα δικαιώματα του, έχουν το δικαίωμα να μπορούν να μιλήσουν. Πληρώσετε, όχι να του δίνει από πάνω. Εντάξει, είναι μεγάλο αυτό. Θέλω να κάνω το δίκαιο. Πάμε τώρα στα επιχειρήματα τη ομάδα μου. Καταρχά, όπω είπε και η πρώτη αντιπολίτευση, θα δημιουργήσει ένα κλίμα δημοκρατία. Στου πολίτε. Αλλά αυτό το κλίμα δημοκρατία θα πάει και ένα βήμα παραπέρα. Αυτό το κλίμα δημοκρατία θα δημιουργήσει τριβέ μέσα στην ίδια την κοινωνία, καθώ επίση και τριβέ με άλλα κράτη. Και μιλάω για ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να γίνονται ήρωε μέσα από μια από αυτέ καταστάσει. Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο κλίμα των εγκληματιών αυτή τη χώρα είναι αλλοδαπή, ανήκει σε μειονότητε. Αν εμεί λοιπόν φτάσουμε σε ένα σημείο που κατά πάσα πιθανότητα η πλειοψηφία των ανθρώπων που θα βασανίζονται θα είναι αλλοδαπή, τι θα γίνει, θα δημιουργηθεί ένα κλίμα τριβής με αυτές τις μειονότητες και θα αρχίσουν, μας βασανίζουν, τι έχουμε κάνει εμείς κτλ. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα της κρίσης να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα για το ελληνικό κράτος. Το ίδιο συμβαίνει, και επειδή αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να παραδείγονται ξένες χώρες, οι οποίες μπορεί να έχουν κάποιες άσχημες ιδέες για την Ελλάδα, να κάνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν βασανιστεί στην Ελλάδα ήρωες. Ο Τάδε πήγε και βασανίστηκε από την Ελλάδα. Έστω στην Ελλάδα. Πάμε να κάνουμε ένα δημοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα γιατί βασάνισε τον Τάδε. Δεν θέλουμε να αποκαλούμε. Δεν υπάρχει λόγος να αποκαλούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε άλλες λύσεις, πιο ήπιες, πιο μαλακές. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε πρόβλημα. Ένα μέρο. Γιατί θυμάται να πέρασε σε διπλωμάτες υποστάτοντα όμως την ασφάλεια μέσα στην ελληνική διπλωμάτα. Πώς υποστάθουμε την ασφάλεια, αφού σας εξηγήσαμε. Μπορούμε πρώτον να πούμε αυτές τις δύο φορές από τους ανθρώπους με άλλους τρόπους, σας είπα εγώ ένα. Και δεύτερον, κατά πάσα πιθανότητα, ίδιος ο άνθρωπος, υπάρχουν ήδη νόμοι οι οποίοι μπορούν να προβλέπουν μείωση της ποινής. Ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε. Αν κάποιος μιλήσει, δεν θα σας προστατεύσουν, θα σου προσδώσουν μικρότερη ποινή. Υπάρχουν αυτοί οι τρόποι για να πάρει πληροφορίες. Δεν χρειάζεται να φτάσουν σε αυτές τις ακρότητες. Δεν χρειάζεται να φτάσουν σε ακρότητες. Πάμε τώρα σε. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να αναπτύξω σαν μέρος της αντιπολίτευσης, που είναι ότι ξεκινώντας τους βασανισμούς και τις αφαιρεσίες ενάντια στην ανθρώπινη ζωή, ουσιαστικά ανοίγουμε τον δρόμο στην βαρβαρότητα, όπως είπε και η άλλη ομάδα της αντιπολίτευσης. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ο βασανιστής ο οποίος θα είναι μέσα και θα βασανίζει και θα είναι αυτό το κτήνο. Επί της ουσίας, τι είναι και οι πολίτες. Τι είναι και οι πολίτες που θα αρχίσουν να αποδέχονται αυτή την κατάσταση. Εμείς δεν θέλουμε ένα κτηνό στράτο. Και σκεφτείτε και τον γιατρό, ένας γιατρός, ο οποίος όπως είπαμε είναι εκεί για να προστατεύσει, υποτίθεται την υγεία του ανακριτόπινου. Ο όρος που έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος είναι για να προστατεύει την υγεία. Και θα πάει εκεί πέρα και τι θα κάνει. Θα βλέπει έναν άνθρωπο να το βασανίζουν και θα λέει ναι, βασανίζει τον λίγο ακόμα, αντέχει. Δεν ξέρω τι γιατρός είναι αυτός. Δεν ξέρω τι όρο έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος. Εμείς δεν θέλουμε μια τέτοια κοινωνία. Δεν θέλουμε μια κοινωνία όπου οι πολίτες της θα παραδέχονται τα βασανιστήρια και θα μετατρέπονται την ουσία σε εκείνη
που θα θυσιάζουν ανθρώπους και θα τους πάνε έστω και έμεσα, έστω και με τη σιωπηλή παραδοχή. Θα αφήνουν το βασανιστή να κυκλοφορεί ανάμεσά του. Δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Συνεχίζοντας λοιπόν, πρώτος λόγος για τον οποίο η ομάδα μου δεν θέλει να νομιμοποιηθούν τα πανεπιστήμια είναι ότι δεν πρέπει να εντείνουμε την κατάσταση στην Ελλάδα δημιουργούντας συμβές τόσο με εσωτερικές μειονότητες όσο και με χώρες του εξωτερικού, όπου είναι γνωστό ότι οι θέματα υπάρχουν με τους μουσουλμάνους και την δημοκρατία, έτσι. Δεν θέλουμε να τα αφήσουμε, δεν θέλουμε να βρούμε ρυθμιστές της Ισπανίας με καμιά μεγάλα τρένο να αναφυλάσσεται. Και βέβαια επίσης το θέμα ότι δεν θέλουμε ο ελληνικός λαός να αποδεχτεί αυτή την δημιουργία, δεν θέλουμε να κυκλοφορούν ανάμεσά μας βασανιστές, δεν θέλουμε οι γιατροί μας να μην το μιλήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε εμένα. Είμαι εδώ από την πλευρά της κυβέρνησης για να κάνω την επέκταση της ομάδας μου. Πάνω στη σαφώς νόμο που πρέπει να χρησιμοποιήσει την νομοποίηση του βασανισμού σαν λύση ώστε να ομολογήσει πάνω στην ανάγκη ο κάθε κρατούμενος. Και να κάνω και την επέκταση της ομάδας μου, αλλά πρώτα θέλω να προβώσω κάποια αντιδρούση των όσων ακούστηκαν. Λοιπόν, ο προηγούμενος ομιλητής μας έφερε κάποια επιχειρήματα, μας είπε ας πούμε ότι με το βασανισμό τους θέλουμε κάποια επιπλέον δικαιώματα που έχουν και τους καταπατάμε τα δικαιώματά τους. Εντάξει, προφανώς δεν μιλάμε για αγγέλους, δεν ήρθαμε από το καταπληκτικό και άρχισαμε να τους βασανίζουμε. Έχουν ήδη διαπράξει κάποιο έγκλημα, πρέπει να το λάβετε υπόψη. Βασικά έχουν σοβαρές πιθανότητες να έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα και εμείς απλώς προσπαθούμε με αυτό το μέσο να τους τιμωρήσουμε και να βρούμε την αντίστοιχη ποινή που τους αρμόζει. Θα προχωρήσω και θα τα πω και αναλυτικότερα αργότερα. Επίσης, μιλήσατε για τριβή με τις μειονότητες όταν θα βασανίζουμε τους αλλοδαπούς. Νομίζω ότι εντάξει, κοιτάτε το δέντρο και χάνει το δάσος. Εδώ μιλάμε ότι θέλουμε ένα κράτος και ευχαριστώ. Μια κοινωνία η οποία θα επικρατεί ένα κράτος δικαίου, θα επικρατεί δικαιοσύνη, θα τιμωρείται αυτός που έχει άδικο, που θα προστατεύεται ο πολίτης. Και εσείς τώρα μου μιλάτε παρακάτω για την άσχημη εικόνα που κρατάει προς τα έξω. Και εδώ έχουμε εσωτερικά προβλήματα να λύσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί πρώτα πρέπει να σκεφτόμαστε τη λειτουργία της κοινωνίας μας και όχι να κοιτάμε τι θα πούνε οι έξω για μας. Αν είμαστε εμείς καλά με την κοινωνία μας, προφανώς θα βγει μια άσχημη εικόνα προς τα έξω. Όχι, ευχαριστώ. Είπατε επίσης για άλλους τρόπους που ίσως είναι αποτελεσματικοί. Ναι, αν ήταν αποτελεσματικοί θα είχαν βάλει αποτέλεσμα τώρα. Δεν θα περιμέναμε να μιλήσουμε αυτό το μέτρο. Προφανώς χρειάζεται άμεσα αποτελέσματα και προφανώς αυτό το μέτρο, όπως σας έχει πει η κυβέρνηση και σας λέει τόση ώρα και σας τεκμηριώνει, είναι ένα μέσο οποίο θα φέρει άμεσα αποτελέσματα και θα οδηγήσει σε τελικά με ένα κράτος που θα τιμωρεί τους εγκληματίες. Ευχαριστώ. Επίσης, σε λίγο. Είπατε ότι ανοίγει ο δρόμος για την βαρβαρότητα, τόσο για τους πολίτες που θα υποστηρίζουν αυτό το μέσο, όσο και για τους βασανιστές. Να σας πω κάτι, όταν ο εγκληματίας έχει διαπράξει ένα βιασμό, έχει διαπράξει μια παροχή, ναι, δεν θα του πω, έλα κάτσε και πες μας τι έγινε. Θα του πω, πες μας τι έγινε. Και αν δεν το πει, μία, δύο, τρεις, θα αναγκαστεί ο αστυνομικός, φυσικά με την παρουσία γιατί να το βασανίσει. Και είπατε ότι δεν θέλετε να κυκλοφορούμε ανάμεσα στους βασανιστές. Εγώ δεν θέλω να κυκλοφορώ ανάμεσα σε αδύσσο εξοπλισματής, επειδή είπα ότι είναι αυτόρυ, θα του πείσει και του άκουσα. Μην έχετε σε άλλο μέσο να τους κάνω να πούνε την αλήθεια. Ετοιμάζω. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θα πω τα λόγια. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα τον συγκεκριμένο αγώνα, κινηθήκαμε πάνω σε τρία βασικά ερωτήματα. Αν τελικά πρέπει να θέσουμε αυτό το θέμα της ζυγαριάς, της κοινωνίας από τη μία με τους αθώους και τις εγκληματίες από την άλλη, όπου η απάντηση είναι προφανώς ναι, και έχει τεκμηριώσει ιδιαίτερη εδώ κυβέρνηση. Αν τελικά είναι ο βασανισμός απάνθρωπος σε αυτή την περίπτωση, όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απάνθρωπος, είναι ένα μέσο που θα βγει σε αποτελέσματα. Και τρίτον, αν τελικά είναι αποτελεσματικό αυτό το μέτρο, που κυρίως αυτό το ανέφερε η συμπαίκτριά μου. Αυτό το μέτρο προφανώς είναι πολύ αποτελεσματικό. Όσο αφορά το πρώτο ερώτημα, προφανώς πρέπει να θέσουμε το θέμα της καρδιάς, γιατί είμαστε μια βουλή που θέλει μια σχεδιανή. Μα είπα στην αρχή ότι είναι πολύ πιθανό να είναι ένα. Αυτό είναι πολύ πιθανό να είναι μικρό. Οπότε μήπω θα είναι αποτελεσματικό, αλλά θα βγάλει αποτέλεσμα που θέλει να βασανιστεί. Εντάξει, προφανώ δεν είναι ψυχάκιδε οι αστυνομικοί ή ο γιατρό που θα είναι εκεί. Και θα υπάρχουν κάποια άλλα. Θα ρωτάει μία-δύο και εντάξει, απλά θα έχει το δικαίωμα να, να βασανίζει όσο θα τη λύσει. Λοιπόν, προφανώ πρέπει να θέσουμε το θέμα τη ζυγαριά. Προφανώ έχουμε από τη μία αυτού πολίτε. Προφανώς πρέπει να τους κάνουμε να νιώσουν ότι υπάρχει ασφάλεια μεταξύ αυτών και μεταξύ του κράτους και πρέπει να αποδίδεται δικαιοσύνη. Πρέπει να ξεχωρίζουμε ότι ναι, ας βασανιστούν 1, 2, 3, 5, 10 εγκληματίες, αν είναι 100.000, 200.000 αθώοι να μην βρίσκονται υπό τον κίνδυνο και την απειλή τους.
Επίσης, ένα άλλο θέμα που τέθηκε είναι αν ο βασανισμός είναι τελικά από άνθρωπος ή έχω επιθυμηθεί σε αυτή την περίπτωση, που χτυπούσε κυρίως την αντιπολίτευση, μιλώντας για ψυχολογικό στιγματισμό και των εγκληματιών, μα προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άγιοι όπως οι πολιτικοί, έχουν προφανώς κάποιο πρόβλημα για να θέλουν να βιάζουν την κάθε περαστική που τους γυαλίζει. Και ναι, εμείς θέλουμε να τους τιμωρήσουμε. Κοιτάξτε, αν δημιουργηθεί ένα μεγάλο κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, έχουμε πει ότι θα υπάρχει ο αρμόδιος γιατρός που θα θέτει τα όρια και θα βάζει τις βάσεις και θα πει όχι μέχρι εδώ, όχι, ευχαριστώ. Επίσης, αυτός ο άνθρωπος έχει συμπεριφερθεί σαν κτήνος, εμείς πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να τον τιμωρήσουμε. Όχι με να τον αυτό, αλλά να τον κάνουμε να ομολογήσει αν όντως είναι ένοχος, ώστε να φτάσουμε στην αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Τελικά, αυτό το μέτρο είναι ή όχι αποτελεσματικό? Ναι, αυτό το μέτρο προφανώς και είναι αποτελεσματικό. Προφανώς και θα οδηγήσει στην αποτροπή των εγκληματιών ώστε να αποκλείψουν στοιχεία, ώστε να λειτουργήσουν πίσω από μια απόρριψη οπλίση ή να επιβαρύνσει ο μετέγκα του. Να μην καταθέσουν πληροφορίες, γιατί ξέρω ότι ναι, ο αστυνομικός, ο οποίος δεν είναι το φυσικό πρόσωπο, αλλά είναι ουσιαστικά η αντιπροσωπεία του κράτους δικαίου, έχει το δικαίωμα να τους βασανίσει, προκειμένου να πάρει την αλήθεια, προκειμένου να πάρει πληροφορίες για τους συνεργούς τους που κρύβονται δίπλα και αποτελούν ακόμα απειλή για τους ακόμα πολίτες. Επίσης, προστατεύουμε αυτόν που έχει ήδη παρανομήσει, γι' αυτό επίσης προστατεύουμε. Ναι. Δεν θέλαμε να θέσουμε σε κίνδυνο την κοινωνική ειρήνη και δεν προστατεύουμε. Και επίσης τέθηκε το θέμα αν αυτός που έχει ήδη παρανομήσει θέλουμε να τον προστατεύσουμε με νόμους, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Που είπατε. Προφανώς αυτός έχει παρανομήσει, έχει κάνει ένα έγκλημα και εμείς γιατί οι νόμοι να ισχύουν για αυτόν και να μην ισχύουν για τα θύματα του και για τις παραβλήσεις από όλες τις προκαλές. Γενικά θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο είναι πλήρως αποτελεσματικό. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της ζυγαριάς, το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης και να δουλέψουμε για την κοινωνική ειρήνη αντί να κοιτάμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Λοιπόν, αγαπητοί κοινό, αξιότιμοι κριτές, σεβαστάμε τον λόγο και τον αντίλογο. Ως τελευταίο μέρος του αγώνα, καλούμε να συνοψίσω προφανώς τα ζητήματα των ομάδων όσων ακούστηκαν από τη μεριά του αντίλογου, του δική μας μεριά. Αλλά καταρχάς επιτρέψτε μου κάποιες παρατηρήσεις αυτό που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Καταρχάς, το βασικό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι από τη μία μεριά είχαμε τον πρώτο λόγο, ο οποίος αναφερόταν πάνω στο στόχο του βασανισμού, έτσι. Αναφερόταν ότι ο βασανισμός θα είναι προκειμένου να αποσπάσουμε πολύτιμες πληροφορίες. Ξαφνικά, προ όπου όλοι μας φαντάζουμε από τη μεριά του αντίλογου, ακούσαμε από το τελευταίο μέρος ότι αυτό το κάνουμε για τη μορία του ατόμου. Νομίζω ότι αυτά είναι εντελώς διαφορετικά debate, αν και τελικά οφείλω νομίζω να αντικρούσω και τα δύο τμήματα και θα το κάνω. Τώρα. Τα τμήματα στα οποία κινηθήκαμε περισσότερο ή ως λιγότερο είναι τα βασικά που νομίζω έχουν αναδειχθεί. Κειμένουμε κατά στα πρακτικά ζητήματα, στο πόσο αποτελεσματικό είναι ένα μέτρο, τι θέλει να πετύχει κτλ. Και από εκεί και πέρα έχουν και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν, την κοινωνία φέρνουμε κ.ο.κ. Κάτι το οποίο προφανώς η μεριά του λόγου δεν πρέπει σε καν να το θίξει. Καταρχάς, όσον αφορά τα πρακτικά ζητήματα, έχουμε αναφέρει πάρα πολλά, άρα δεν θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Έχει αναφερθεί καταρχάς η δυσχέρεια του συστήματος που παρουσιάζεται. Δηλαδή, καταρχάς, μας είπατε πότε μπαίνει το όριο στο ποιον θα βασανίσουν ή όχι. Επίσης, μιλήσατε ότι σαν βασανιστήριο σχολιάσατε τη σωματική και τη ψυχολογική βία και ότι θα γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρξει κάποια βλάβη θάνατος. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου εξηγήσετε πώς ακριβώς εξασφαλίζεται το κομμάτι του ότι δεν θα υπάρξει ψυχολογική βία ή ψυχολογική βλάβη σε ένα άτομο. Εγώ και για να κάνει που σε κάποιον μπορεί να τρομάξει, όχι πόσο μάλλον να το περάσει από το βασανιστήριο και μάλιστα να φροντίζεται να μην σπάνε τα κόκαλά του ή να αιμορραγεί, ώστε να μπορεί να το βασανίζεται περισσότερη ώρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτό που θέλω να πω. Τώρα επίση σε άλλα πρακτικά ζητήματα, είπαμε πάρα πολύ απλά, έστω και έχουμε έναν αθώο, ο οποίο καλό ή κακό είναι ύποπτο ή είναι ή έχει καθοριστεί ένοχο παραλαμβανομένα, γιατί δεν μα είπατε ακριβώ για τον κρατούμενο να θεωρείτε του ενόχου ή και του υπόλοιπου, πράγμα που θίξετε αυτό. Άρα, υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση το βασανισμό ενός αθώου ανθρώπου. Από εκεί και πέρα, το επόμενο πρακτικό είναι ότι, όπως παρουσιάσαμε, η ίδια η τιμωρία από τη μεριά του βασανιστηρίου είναι ότι θα σου πω κάτι πολύ χειρότερο από το αυτό που θα έχεις μετά. Δηλαδή, σε βασανίζω και στη συνέχεια σε βάζω φυλάκιση. Μάλλον θα αποτιμήσω να σταματήσω να βασανίζω να πω φυλάκι με σιτάσω. Άρα, έχουμε τις ψευδείς ομολογίες. Άλλο είναι ένα αναποτελεσματικότητας. Και κάτι που θα θίξαμε από την δική μας ομάδα λίγο ακραία προκειμένου να περάσει στο κοινό. Χαρακτηριστικά είπαμε ότι του βασανίζεται βολοντική σε του. Εντάξει, δεν μπορούσαμε προκειμένου να αποσπάσει την ομολογία ή τίποτα, να του δίνετε ένα εκατομμύριο δολάρι ή οτιδήποτε. Αν είναι, θα κάνανε τίποτα, θα μπορούσαμε να πάρουμε τα λεφτά. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλέ μεγόλε, οι οποίε
κύριος Βασίλης, και στην ψυχολογία, αλλά όχι τόσο πολύ να προκαλέσεις κάποιο τραύμα, αλλά πιο πολύ να το φέρεις σε πίεση, το οποίο έχει να κάνει με θεωρία παιδιών, με το κίνημα του φυλακισμένου, αν έχετε ακούσει, δηλαδή μείωση τιμή για παράδειγμα, περίπτωση συνεργασία κτλ. Και τώρα, νομίζω πλέον ότι από το πρακτικό κομμάτι, το οποίο δεν θα ήθελα να συζητηθούμε πάρα πολύ σε αυτό, καθώς νομίζω ότι το πρόβλημα πραγματικά δεν είναι αντιμετωπιστή με άλλους τρόπους, περνάω περισσότερο στο ηθικό ζήτημα του άγγλου, το οποίο πραγματικά δεν νομίζω ότι ακούστηκε από τη μεριά του τόπου. Και ίσα ίσα υπήρχαν κάποιες. Παρακαλώ. Όταν όλα τα άλλα τελείωμα αποτύχει και εσείς σε μια ανθρώπινη ζωή και μια έκανε να προσπάσει την πληροφορία, τι θα κάνετε, δεν θα ξαναδείτε τον έλεγχο που έχετε απέναντί σας. Σε μια πραγματική δημοκρατία και σε μια πραγματική δικαιοσύνη, όπως μας την παρουσιάζετε εσείς, το αν γινόταν μια επιλογή, ποιον να βασανίσω ή ποιον να σκοτώσω, δεν υπάρχει σωστή επιλογή να πω τον άνθρωπο τον είδα. Η σωστή επιλογή σε μια δημοκρατία είναι σιωπή. Άρα σε αυτή την περίπτωση, αρνούμε το δίλημα που μου θέτετε εσείς οι ίδιοι. Δηλαδή να διαλέξω μεταξύ των ανθρώπων, ποιανού το δικαίωμα θα καταρρύψω ή όχι.